αίθουσας, αλλά πραγματικά δεν περιμένετε το μέγεθος της αγάπης σας. Εκ μέρους του Δημάρχου Αφανών και επικεφαλή της παράταξης για την πόλη μας, κυρίου Σωτηρίου Δούρου, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση «Για την πόλη μας, τρία χρόνια δράσης». Τη σημερινή εκδήλωση τιμούνται την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο κύριος Θοδωράκης Αλέξανδρος, Διευθυντής του Γραφείου της κυρίας Εύσης Χρυσοφυλοπούλου, Υφυπουργού Διοικητικής Μελέτης και Ελεκτρονικής Εκπαίδευσης, ο κύριος Παναστόπουλος Κώστας, Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας Παράταξης Αττική με έργο «Πάμε μπροστά» Ιωάννης Γουρός, ο κύριος Μάρης Αντώνιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής, ο κύριος Κωνσταντάτης Αναστάσιος, πρώην Δήμαρχος Αφανών, Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος και Αρχηγός της Παράταξης Νέα Δύναμη, ο κύριος Πανιδάκης Μανώλης, Πρόεδρος Κρητών, καθώς και ο κύριος Γιάννης Κρίτσης, Αντιπρόεδρος Υπηρετών. Ακόμη βρίσκονται και άλλα μέλη της τοπικής κοινωνίας κοντά μας. Παρακαλούμε τον κύριο Παναγιώτη Κώστα, Περιφερειακό Σύμβουλο, να ανέβει στο βήμα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Μενιδιάδες, σήμερα εδώ αποδεικνύεται ένα πράγμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι πολίτες της κάθε πόλης. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι άρχοντες της πόλης και έτσι πρέπει να απαντήσουμε από εδώ και πέρα και η ιστορία τα τρία τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι είναι η διοίκηση η οποία ξέρει να προγραμματίζει, να ενοποιεί και να σχεδιάζει το μέλλον σε κάθε τοπική κοινωνία και σε κάθε περιφέρεια. Ξέρουμε ότι το 2010 έγινε και η αιρετή περιφέρεια και η παράταξή μας, με τον επικεφαλή μας τον Γιάννη Σμουρό, έναν άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο Δήμο σας. Είμαστε μία παράταξη, η οποία πιστεύουμε στην αυτοδύναμη, στην αδέσμευτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση της κοινωνίας και των πολιτών. Στο Δήμο Αχαρνών υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος έχει δείξει τον καλύτερο εαυτό του, έχει δώσει έναν αγώνα τα τρία τελευταία χρόνια για να πετύχει ένα τεράστιο έργο. Η συνεργασία μας μαζί του ήταν ειλικρινής, επικοδομητική και αποτελεσματική. Οι παρεμβάσεις του με έργα, με διεκδικήσεις και απαιτήσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πιστεύουμε, Δήμαρχοι, ότι ανταποκριθήκαμε στο μεγαλύτερο βαθμό σε ό,τι ήταν δυνατό να κάνουμε μεταξύ μας. Περάσαμε τρία χρόνια με έναν Καλλικράτη που έμπαζε από παντού, όπως τα λέγαμε στην απλή γλώσσα, με μια κεντρική εξουσία που βλέπει την τοπική αυτοδιοίκηση ανταγωνιστή και θεσμό, τον οποίο δεν τον πολυπάνε και πολύ. Για εκείνο το έργο που έχει επιτευχθεί τα τρία αυτά χρόνια της κρίσης είναι ακόμη μεγαλύτερο αν αναλογιστούμε όσα έχουν συμβεί στη χώρα μας και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα όμως θα μου επιτρέψει να κάνω ένα πάρα πολύ μικρό απολογισμό για την περιφέρειά μας και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι πόροι από τη ξένα της κεντρική εξουσία με τον Καλλικράτη έχουν μειωθεί γύρω στο 67%. Το ζούμε κάθε μέρα. Το μόνο εργαλείο το οποίο μπορέσαμε να δουλέψουμε με πάρα πολύ μεγάλο κόπο και πάρα πολύ μεγάλο υδρότα ήταν το ΕΣΠΑ. Για εκείνο και τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο Δήμο Αχαρνών είναι αρκετά μεγάλα και αρκετά θα έχουν και βάθος χρόνου. Το ΕΣΠΑ το οποίο σαν περιφέρεια διαχειριστήκαμε σχεδόν 1,2 δις, μέχρι στο 2015 που είναι και οι πληρωμές, πιστεύουμε ότι θα έχουμε φτάσει στο μεγαλύτερο δυνατό σημείο που έχει φτάσει ποτέ φορέας απορρόφησης χρημάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Τι να πούμε, για τους 55 παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι στην Αττική έχουμε να επιδείξουμε ένα μεγάλο έργο, για τα έργα υποδομών, αντιπλημμυρικά, αποχέτευσης, ρηματομικά, αναπλάσεις
Και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε να λύσουμε είναι τα στερεά και υγρά απόβλητα της Αττικής. Όχι μόνο της Ανατολικής Αττικής, όλης της Αττικής. Εδώ ο ρόλος της περιφέρειας ήταν καταληκτικός. Ο πρόεδρος, ο Γιάννης Γρός, κατόρθωσε μέσα στον 1,5 χρόνο, γιατί τόσο είναι η διοίκηση που έχει περάσει με πρόεδρο τον Γιάννη Γρό, να τελειοποιήσει την πρώτη και δεύτερη φάση εφαρμόζοντας τον περιφερειακό σχεδιασμό της Αττικής και προχωράμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς να μπορέσουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει την περιοχή και την Αττική ολόκληρη τα τελευταία 50 χρόνια. Επειδή όμως ημέρα σήμερα είναι το Δημάρχο, εύχομαι σε όλους τους τοπικούς άρχοντες και στον επικεφαλής, τον Σωτήρη τον Τούρο, να έχουν δύναμη, κουράγιο και αν συνεχίσουν όπως συνεχίσανε. Γιατί έχουν ένα μεγάλο έργο κάνει μέχρι σήμερα. Αυτό το έργο θα το συνεχίσουν και αύριο, διότι αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτό μάθανε. Δεν ασχολούνται, πιστεύω, με μνημόνια, αντιμνημόνια και λόγια του αέρα. Η τοπική αυτοδιοίκηση θέλει ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, θέλει ανθρώπους να εμπνέουν εμπιστοσύνη στον πολίτη, να είναι αποτελεσματικοί και να μπορούν να διεκδικούν έργα και να δουλεύουν για τον τόπο τους, για τους πολίτες τους, για τα παιδιά τους, για το αύριο αυτής της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι στον Δήμαρχο δύναμη, κουράγιο και Δήμαρχε, όπως είμαστε μέχρι τώρα μαζί σου, θα είμαστε και αύριο και μεθαύριο και στη νέα θητεία που θα αρχίσει από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Μπροστά όλοι μαζί για την νίκη.